Το Shopping Star ξεκινά. 5 γυναίκες από όλη την Ελλάδα, με διαφορετικές ηλικίες και στυλ, ρίχνονται στη μάχη για την ανάδειξη της Shopping Star. Οι υποψήφιες ζουν μια περιπέτεια αγορών σε περιοχή έκπληξη. Εντάξει, εγώ παιδιά από Κρήτη είμαι. Όπως και να έχει, τέλεια. Θα πρέπει να ψωνίσουν ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, να κάνουν μαλλιά και μακιγιάζ σύμφωνα με το θέμα που αλλάζει κάθε εβδομάδα. Στην προσπάθειά τους έχουν αντιπάλους το χρόνο που είναι περιορισμένος και το budget που είναι συγκεκριμένο. Άναψε μέσα μου φωτιά, θέλω μια θάλασσα βαθιά. Κατά τη διάρκεια των αγορών τους φυσικά δεν λείπουν τα απρόπτα. Δεν ξέρω τι να αποφασίσω, δεν έχω πάρει τίποτα! Στη συνέχεια, οι διαγωνιζόμενες ανεβαίνουν στην πασαρέλα και βαθμολογούνται από τις συμπαίκτριές τους. Η Shopping Star της εβδομάδας αναδεικνύεται κάθε Παρασκευή μετά και τη βαθμολογία της Fashion Expert Βίκης Καγιά. Η υποψήφια που θα έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη τελική βαθμολογία θα είναι η νικήτρια του Shopping Star και θα έχει κερδίσει 1000 ευρώ! Η νικήτρια του Shopping Star για αυτή την εβδομάδα είναι... Ζητάω συγγνώμη. Δεν μπορώ, δεν ξέρω. Τη Δευτέρα, η Βίκη Καγιά ανακοίνωσε το θέμα αυτής της εβδομάδας του Shopping Star. Οικοδέσποινα σε φθινοπωρινό Garden Party. Πρώτη στον αγώνα του Shopping βγήκε η 52χρονη Αντιγόνη. Είναι τόσο καυτό αυτό το φόρεμα. Τίποτα, θα πάρει φωτιά ο κήπος. Έκανε τις αγορές της στην Κηφισιά. Ου, εντυπωσιακό κι αυτό. Α, λίγο hot mama, εντάξει. Η τύχη ήταν με το μέρος της στο παιχνίδι των φακέλων και κέρδισε 40 ευρώ. Συν 40 ευρώ, τέλεια. Και είμαι και στην Κηφισιά, βρε παιδιά, τι δώρο ήταν αυτό. Πρόλαβε και έκανε όλες τις αγορές της και περπάτησε με χάρη στην πασαρέλα. Κρίθηκε. Δεν μου άρεσαν τόσο τα μαλλιά, τα σκουλαρίκια και το τσαντάκι. Και βαθμολογήθηκε με 7 στα 10. Την Τρίτη, η 37χρονη Ελένη έκανε τα ψώνια της στη Νέα Σμύρνη. Το δώρο στο παιδί μου δεν έχω πάρει. Αν ακούς Θεέ μου, στείλε μια βοήθεια. Οχ, ευχαριστώ. Έχασε 4 λεπτά στο παιχνίδι των φακέλων. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δεν πρόλαβε να πάει στο κομμωτήριο και έβαλε τις τελευταίες της πινελιές στο βαν. Και ένα κόκκινο κραγιόν. Περπάτησε με σιγουριά στην πασαρέλα, κρίθηκε. Κοριτσάκι μου, δεν ξέρω αν είσαι μέσα στο θέμα. Πραγματικά. Και βαθμολογήθηκε με 5,25 στα 10. Την Τετάρτη, η 31 ετών Ιωάννα έκανε τις αγορές της στο Χαλάνδρι. Δεν μου κάνει τίποτα, θα τρελαθώ, δεν μου κάνει τίποτα. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με. Οι στυλιστικές της επιλογές σχολιάστηκαν. Για Άλεξη Κακομοίρα μου, κάνει ένα ρούχο της προκοπής, γιατί δεν μας βλέπω καλά σήμερα. Ήταν τυχερή στο παιχνίδι των φακέλων και κέρδισε 30 ευρώ. Δεν διαχειρίστηκε σωστά το χρόνο της και δεν κατάφερε να αγοράσει ούτε παπούτσια ούτε αξεσουάρ, ενώ δεν πήγε ούτε κομμωτήριο. Καρίτσια μου, σας έρχομαι, ξυπόλυτη και ωραία. Μουά. Περπάτησε με χαμόγελο στην πασαρέλα, κρίθηκε. Αχ βρε Ιωάννα μου, σε βλέπω που περπατάς ξυπόλυτη, μου έρχεται να βάλω τα κλάματα. Και βαθμολογήθηκε με 5 στα 10. Χθες Πέμπτη, η 59χρονη Άννα ψώνισε στους Αγίους Αναργύρους και την Πετρούπολη. Κορίτσι μου, είσαι ένα πολύχρωμο τριαντάφυλλο. Η τύχη όμως της γύρισε την πλάτη στο παιχνίδι των φακέλων και έχασε 6 λεπτά. Μείον 6 λεπτά. Δεν πρόλαβε να πάει για αξεσουάρ ούτε κομμωτήριο για μαλλί και μακιγιάζ. Τέλεια. Αλλά βγήκε αεράτη στην πασαρέλα, κρίθηκε. Σε έλειπε η λάμψη που χρειάζεται ένα αριστοκρατικό στυλ. Και βαθμολογήθηκε με 5,75 στα 10. Σήμερα είναι η σειρά της Αντωνίας. Πάμε να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Η σούπερ αυτή εβδομάδα λοιπόν κλείνει με την Αντωνία που μας ήρθε από την Κρήτη. Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε. Παρακαλώ, περάστε. Σας έχω εκπλήξει. Oh. Γεια σου κουκλάρα Αντωνία από τα Χανιά. Η Αντωνία είναι χανιώτης, αλλά σπουδάζει νοσηλευτική στο όχι και τόσο αγαπημένο της Ηράκλειο και όποτε μπορεί επιστρέφει στην πόλη της. Ούτε η νοσηλευτική της αρέσει, γιατί δεν θέλει, λέει, άμεση επαφή με τον ασθενή. Ε, τι να σου πω, βάλ του καθετήρα με Skype. Από εδώ είναι η ντουλάπα της φίλης μου της Μαρίας. Γιατί έχει καφέ ντουλάπα το μαράκι?
Εύχομαι το περιεχόμενο να είναι καλύτερο. Λοιπόν, μαράκι μου, συγγνώμη που θα κάτσω λίγες μερούλες πάνω από το κεφάλι σου, αλλά για το Shopping Star κάνω τα πάντα. Και η Μέρη. Δεν παίζει, παιδιά, εννοείται. Δικάρα, σ' αγαπάμε. Είστε θεά. Κι εγώ, μωρό μου, σας αγαπώ. Για σας ζω, για σας μόνο. Θα σας δείξω μερικά από τα αγαπημένα μου κομμάτια. Δείξε τις Μέρης. Αρχικά, θα ξεκινήσω με αυτό το σακάκι. Πολύ ταξιδεμένο. Πού? Έχει πάει Βουδαπέστη, έχει πάει Βιέννα, έχει πάει Πράγα. Πολύ ταξιδεμένο. Να βάλεις και αυτά τα stamps που βάζουν στις βαλίτσες. Σαν ψυγείο. Κορίτσια, ένα κόκκινο σακάκι είναι η λύση σε όλα σας τα προβλήματα. Δηλαδή? Το βάζεις με ένα τζινάκι, με ένα κόκκινο κραγιόν, έχεις πιάσει μια αλογουρά και έχεις φύγει. Είναι πολύ ωραίο το χρώμα του. Γενικά, εμένα δεν είναι το στυλ μου τόσο τα σακάκια. Γιατί? Αλλά αφού σου αρέσουν, οκ. Okay. Εννοείται πως το έχω καβατζώσει από την ντουλάπα της μάνας μου. Γιατί, κορίτσια, άμα δεν καβατζώσουμε ρούχα από τη μαμά μας, την αδερφή μας, ακόμα και το ρούχο του αδερφού μας. Γιατί, παιδιά, τα αντρικά πουλάνε, πουλάνε. Γυμνός αδερφός. Δεν έχει γούστο. Α, γι' αυτό είναι τόσο ωραίο το πατρόν. Δεν είναι νέο ρούχο, είναι της μαμάς vintage. Πάρα πολύ ωραίο, μπράβο στη μανούλα. Μαμά, το ξέρω, σου λείπει αυτό το σακάκι από την ντουλάπα σου, αλλά σκέψου ότι έχεις μια κόρη φοιτήτρια 20 χρόνων που πρέπει να βγει. Πώς θα βγω έτσι, να μην έχω ένα ολοκληρωμένο σύνολο δηλαδή. Τα έχω κάνει κι εγώ, Αντωνία μου, αυτό. Έχω πάρει ρούχο από την ντουλάπα της μάνας μου, όπως και από παλιά μου σχέση. Έχω πάρει ρούχο και το έχω ακόμα. Τις σχέσεις? Δεν το φοράω φυσικά, για ευνόητους λόγους. Τζάμπα το ρούχο. Θα σας δείξω το αγαπημένο μου κομμάτι. Λέγε, κλέφτρα! Είναι ένα σατέν φόρεμα. Φυσικά, δεν υπάρχει βραδινή έξοδος χωρίς να βάλω σατέν φόρεμα. Οι φίλες μου το ξέρουν. Έχω μπλε ηλεκτρικ, έχω κόκκινο, έχω ένα μάξι φόρεμα πάλι σατέν σε πράσινο χρώμα. Εντάξει. Ό,τι αγάπη έχω εγώ για τις πέρλες, έχεις εσύ για το σατέν φόρεμα, από ό,τι καταλαβαίνω. Καταπληκτικό και με καλσόν λεπτό, και με ντεμιοπακ, και με γυμνό πόδ, και με πέδιλο και γόβα, και μπότα και ό,τι θέλεις, έβγε. Εννοείται, σατέν. Και σε Χανιά και σε Ηράκλειο βάζω κυρίως εγώ. Κορίτσια, μη δω καμία στο πλατό με σατέν. Θα γίνουμε από δύο χωριά. Και προσέξτε, γιατί εγώ είμαι και από τα Χανιά. Άλατες και οι απειλές, Αντωνία μου. Δεν σου το είχα. Είναι μοβόρα. Εννοείται πως τα σατέν μου δεν τα δίνω σε καμιά σας, έτσι. Μόνο εγώ καβατζώνω. Και κορίτσια, αγοράστε σατέν να σας τα πάρω. Εννοείται. Εννοείται. Για πες μας ρε εσύ, Αντωνία. Ήρθες τώρα να μας φας και τα ρούχα. Πούντο, πούντο, το παπουτσάκι. Δεν θα το βρεις. Να το. Θες συγχαρητήρια. Βρε αγάπη μου, είναι λίγο λερωμένα. Πάρε ένα μωρό μαντιλάκι, να του καθαρίσεις, να δείξει νοικοκυρούλα, να σε παντρέψουμε. Αυτό περιμένει. Αυτό το παπούτσι τι έχει τραβήξει. Όχι ξεποδάργησμα, άμα μπορούσε να μιλήσει, είχε ήδη μιλήσει, μου είχε πει Αντωνία, άσε με. Άσε με σπίτι, κορίτσι μου, δεν μπορώ άλλο, δεν την παλεύω. Όχι, θα μπορούσε να σου πει Αντωνία, πλύνε με. Κορίτσια, τα αθλητικά θα τα βάζετε σε ένα ειδικό διχτάκι που υπάρχει για παπούτσια, στο πρόγραμμα για αθλητικά και γίνονται καινούρια. Πάω και πού και πού για τρέξιμο, άμα μου έρθει, γιατί δεν είναι και πολύ γυμναστική, στο ότι είμαι αδύνατη, παιδιά δεν πάει να πει ότι γυμνάζομαι κιόλα, με την καμία, έτσι. Έχει κορμάρα. 21 και μου φαίνεται ότι είναι και γυμνασμένη. Καλά, κορίτσια, εννοείται πως το σνίκερ μπαίνει μόνο πρωινές ώρες, έτσι. Μη δω καμία σε κλαμπ ή σε μπουζούκια με σνίκερ. Μόνο τακούνι. Δεν παραπονάς, δεν με ενδιαφέρει. Τακούνι μόνο. Εγώ δεν σύμφωνα με αυτό που λες, Αντωνία. Εγώ πάλι ναι. Θεωρώ ότι μπορείς να είσαι και εσύ κάτι το βράδυ και με σνίκερ, γιατί όχι. Έλα, δείξε μας κι άλλα. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα ζευγάρι γόβες. Δεν είναι στον αστράγαλο. Είναι σαν σατέν, φυσικά. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι. Πάρα πολύ λουσάτο και κοριτσίστικο, ταυτόχρονα διαχρονικό και για πάντα αυτό το παπούτσι, μπράβο. Είναι 10 άποντες. Μη ρωτήσετε, κορίτσια, αν αντέχω. Αντέχεις. Φυσικά και αντέχω. Εγώ, Αντωνίτσα μου, φορούσα και 15 πόντους. Ντροπή. Τη δική σου ηλικία.